παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Η κυρία Κόλλος Κοβαλίδκα θα ήθελα. Ένα λεπτάκι λίγο. Νικό. Πάρε μου λίγο την Κόλλος. Ναι, γεια σας. Η κυρία Κόλλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχει ύμνο αυτή. Τι Κόλλος Κοβαλίδκα, ρε φίλε. Έχει ύμνο αυτή. Έχουμε πολλές γραμμές. Αλλά θέλω να βρούμε τον ύμνο της Κόλλος. Όλο και θα έχουμε. Φαντάζεσαι κάποια στιγμή αυτές, η Κόλλος Κοβαλίδκα να γίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη και να βρεθεί στο διοικητικό και να παίξει Κόλλος Κοβαλίδκα, Κόλλο-Κόλλο. Τι Κόλλος Κοβαλίδκα, ρε φίλε. Τόσα χρόνια στις Ευρώπες δεν έχω ξανακούσει αυτήν την ομάδα. Τι γίνεται. Πρώτη φορά την ακούω. Δεν έχει καινούργια δύναμη είναι. Δεν έχει ύμνο. Δεν μπορεί. Δεν βλέπω να το βάλει στα τέτοια. Στα. Πάτα Κόλλος Κοβαλίδκα ύμνος. Στο translate θα ουκρανικά να στο βγάλει με τα περίεργα. Να το βάλω έτσι, ναι. Ναι, γιατί έτσι θα το βρει, δεν μπορεί. Για την ώρα έχουμε τρεις φίλους. Τρεις φίλους. Ήδη. Ναι. Και πάμε να πάρουμε τον πρώτο καλησπέρα. Νομίζω ότι έχουμε τρεις. Πάμε να πάρουμε τον δεύτερο καλησπέρα. Πω, okay. Από τα παπιτήρια. Πάμε να πάρουμε τον τρίτο. Ταν, 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 ναι. Ταν, ταν. Έλα, γόρι μου, μάλιστα. Τους κρεπάσαψα όπως ελπίζω η τέταρτη και φαρμακερή να είναι. Το πιστεύεις, ε? Ναι, φίλε, ήδη άρχισα να χαϊδεύω το τζίνι μου από το μεσημέρι. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχω ένα κολλητό, τον καλύτερο μου φίλο, εδώ πιο παιδικό, που τον λένε Μπίτσι. Ναι. Φυσικά, ας πούμε, ναι. Ναι. Και το λέω, θυμάσαι που στο είχα πει και πριν ένα μήνα, δεν θέλω άλλο Μίτσι, ρε φίλε, στη ζωή μου. Τελικά έπεσε ο Μίτσι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τα έχουμε πει. Εμείς για να προχωρήσουμε πρέπει να γίνουν πράγματα. Να περάσουμε. 60 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές. Δηλαδή, το μόνο και ξεφιάνει πλάκα η ατυχή συγκυρία είναι ότι πέρσι ήταν 7 βαθμούς πάνω από την κορυφή, από την Πόρτο. Ναι. Και τα χάσε όλα όπως ναι. Πάντα. Και φέτος είναι τρελαμένοι και ο Παδί και όλοι. Και ναι, δηλαδή. Αυτό είναι η μία ανάγνωση. Πέσω, η άλλη είναι ότι. Πολύ, αρκετά καινούργια πρόσωπα. Θα μου πεις ο προπονητής ήταν εκεί πέρα χρόνια πολλά. Αλλά ναι, αρκετά καινούργια ναι, πρόσωπα και. Οκ. Okay. Ναι, το πρωτάθλημά του ξεκινάει νομίζω 20 Σεπτεμβρίου. Πολύ ποιότητα, δεν το συζητάμε. Είναι. Πολύ ποιότητα. Φυσικά. Είναι. Καταρχάς, εγώ ξενέρωσα γιατί βλέποντας το ρόστερ τους. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τους παρακολουθώ κιόλας. Έχουν αρκετούς παίκτες, να μην πω πολλούς. Γεια σου, αρκετούς παίκτες που ήταν και όταν έπαιξε πάρα πολύ χρόνια. Δηλαδή. Εκείνος ο στόπερ ο Ρούμπεν Δίας, ρε φίλε, από τότε τον πουλούσανε όχι στη Τσέλσι, όχι στη United, εκεί είναι. Ο Γκριμάλντο, ναι, εκείνη η παιχτάρα, ο αριστερός, ο back half εκεί, αλλά είναι τραυματίας νομίζω τώρα. Ο Πίτσι, ο Σεφέροβιτς, δηλαδή, όλοι εκεί. Δηλαδή πιστεύεις τώρα στα ίσα, από το χέρι στην καρδιά, αν το 1-0 γινόταν 2-0, θα περνούσες. Τι εννοείς, τότε. Πριν 2 χρόνια, ναι. Δεν ξέρω. Και τότε υπήρχε μεγάλη διαφορά ποιότητας και τώρα λογικά θα υπάρχει. Εντάξει. Απλά βάει, τότε, λέμε, απλά τότε, πρόσεξε λίγο. Πράγμα, τότε, στη διαφορά ποιότητας, άμα σου καθόταν η τύχη, όπως σου κάθεσαι στο πρώτο μάτσο που δεν τα βάζαμε τίποτα και ήρθε 1-1, μπορεί και να περνούσε την παράταση στα πέναλτι. Ήρθες μετά στο δεύτερο μάτσο, έφαγες 4. Τώρα μπορεί να σου κάτσει τύχη ναι, να περάσεις. Καταλαβαίνεις, γιατί τώρα είναι ένα μάτσο. Ναι. Τι να σου πω. Αλλά σου είπα, δεν με μνέει ο Πάβλο, παιδί μου. Δηλαδή. Θα το φάσω τον κόλπο, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίταξε, ούτε και εμένα με εμπνέει και να σου πω την αλήθεια. Γενικά του έτυχε και η Μπενφίκα τώρα, okay, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ομάδα έτσι, όπως είναι τώρα έχει μεγάλη απόσταση ποιοτικά από επίπεδο Μπενφίκα και play-off Champions League, έτσι να τα λέμε όλα, άσχετα ότι μπορεί να γίνει στο ένα παιχνίδι σίγουρα αλλά, okay. Εντάξει, πιστεύω και στους παράγοντες άγχους και ξέρω εγώ ναι, θα φύγουν στο. Πρέπει να έρθουν σοβαροί γιατί θα έχουν το άγχος αυτή το μεγάλο. Γιατί Μπενφίκα χωρίς να είναι σε ομίλη Champions League όπως και ο Άγιαξ. Δηλαδή τι να πω ρε φίλε. Έχουμε κάνει 7 προσπάθειες, 8 πόσες έχουμε κάνει. Να κάνεις. Για να περάσεις δηλαδή, εκεί πρέπει να περάσεις τους δηλαδή, όλους τους δυνατούς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πλέον έχει πάει στα play-off χαλαρά και οι αντίπαλοι του είναι για τα γέλια ας πούμε. Εντάξει. Μόνο με δυτική ομάδα. Μια σποκιά, εκ πέρσι πότε ήταν η πρόπερση, που ήταν σε μια άλλη φάση με τον Πάουκ, της έκατσε η Βίντι και η Σέλτικ και πέρασε. Δηλαδή, απίστευτο ρε φίλε. Να βάλεις την καζάνα στο κεφάλι. Να δούμε, να δούμε. Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος, να ξέρεις, δεν έχω τόσο... Είμαι πολύ συνειδητοποιημένος,
Αλλά κρατάω το ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει ρόλο όταν θα έρθει εκείνη η ώρα για το μάτς. Κρατάω επειδή είμαι πάρα πολύ προληπτικός. Σε mm-hmm. σημείο που σκοπεί τη φάση με το τρίποδο του Πρέλεβιτς, ναι, με τον Γκούροβιτς, ναι, και το Πρίντς που πέταξε σε κάθε κλίδες με τα πέντε τους τσιγάρου. Ναι. Αλλά το κρατάω τον εαυτό μου, αυτό το γούρι. Τέλος πάντων, εντάξει, να δω αν θα πιάσει. Άντε να δούμε. Και θα μου πεις, αν έπαιζε και με τη... Τελικά είναι Γάνδη, ρε παιδιά. Γάνδη, όχι. Άλλο Γκένκ. Άνα, μπράβο. Ναι. Απλά, στα βελγικά αυτή λέγεται Γκένκ, ναι, και λίγο την μπερδεύουν. Για τον Άρη τώρα λίγο. Ναι, η Καρπάτη, ρε παιδιά, πού βρίσκεται που παίξαμε εμείς στο Χάρκοβο. Καλή ερώτηση. Όχι στο Χάρκοβο, στο Λβίβ. Καρπάτη Λβίβ. Στο Λβίβ, ναι. Δηλαδή, αυτή τώρα η τσόντα που βγήκε του Άρη, τι ομάδα είναι. Τι να σου πω, τώρα. Ιδρύθηκε το 12. Πάρε, φίλε, ναι. Και ναι, έχει... ναι. Η Καρπάτη, ρε παιδί μου, έτσι μάτσε πιο κάτω από αυτήν. Αυτή πώς βγήκε, δηλαδή. Υπάρχει, ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Υπάρχει, ναι, νομίζω ότι παίξαν ή να παίξουν τώρα αυτές τις μέρες. Όχι, 12, περίμενε με την Καρπάτη, παίζει 12 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Η Καρπάτη, δηλαδή, τερμάτισε χαμηλότερα από αυτήν πέρσι. Προφανώς. Προφανώς, ναι, σίγουρα, ναι. Κόλος Κοβαλίδικα. Επίσης όφη να μαζέψει βαθμουλάκια, την Ομόνια με τους Τουρκοκύπριους, θα τις κερδίσει. Απόλλωνα Λεμεσού. Του Νικολά την Κοινή. Ναι, όχι, Απόλλωνα Λεμεσού είναι δεξιά. Και τον Ντάνιελ Λάρσον. Δεν ξέρω, από Ελ και Ομόνια είναι εκεί πέρα που έχουν δει. Ομόνια είναι αριστερή, από Ελ είναι δεξί. Άσυ είναι Ομόνια. Από Ελ και οι άλλοι, πώς το... Από Ελ και Ανόρθωση είναι δεξιές, είναι Έλληνο-Κύπρη. Οι άλλοι είναι Τουρκοκύπρη, κανονικά, δηλαδή βγάζουν Τουρκοκύπριες. Δεν βγάζουν Τούρκοι σημαίες, ρε. Ναι, φίλε, κανονικά, υπάρχει θέμα στην Κύπρο, δεν το έχετε ψάξει ποτέ αυτό. Φίλε, από εκεί είμαι. Από εκεί είμαι. Η μητέρα μου είναι από εκεί. Πες μου, ποιοι είναι οι αριστερές ομάδες. Η Ομόνια είναι σίγουρα. Ναι. Νομίζω και η ΑΕΚ Λάρνακας. Αμόχωσες αυτά. Αμόχωσες δεν ξέρω, να σου πω αλήθεια. Από Ελ σίγουρα δεξιά ομάδα. Εντάξει, όλη η οικογένειά μου την υποστηρίζει εκεί. Το ξέρω, ναι. Όχι δεξιά, μην το λες δεξιά. Είναι δεξί, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Τέσσερα αμφία, παιδιά. Να σε καλά, ψηλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Κολός Κοβαλίβκα. Ορίστε. Ναι. Μας ακούτε? Δεν θέλει. Όχι. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Α, ωραία. Έλα. Εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, Νεκτάρι. Λοιπόν, πρώτον, στην Αμερική επιβεβαιώνομαι, θα τα πω όλα και για Ουκρανία και για Κύπρο. Ναι. Στην Αμερική επιβεβαιώνομαι, ήδη ο Τραμπ έχει περάσει μπροστά και στο στημένο στοίχημα του Αλαφούζου που θέλει Biden. Εντάξει, πού ρε έχει περάσει μπροστά? Για πες στοίχημα πολιτική και για πες μου πόσο πήγε. Το 2,75 πόσο έπεσε. Τον έριξε. Είναι 1,90-1,90, αλλά έχει μπροστά του Τραμπ πια. Μάλιστα. Είναι, το παιχνίδι είναι εντάξει, τελειωμένο. Πάμε για δεύτερη θητεία, δηλαδή, ε. Για εντάξει. Εκτός αν ο άνθρωπος πει ότι είστε βλάκες, το λάθος που έκανε ο Τσαουσέσκου. Το έχει πει, δεν είναι. Γιατί, έχει πει πολλά άλλα. Για όποιους δεν γνωρίζουν, όταν έγινε τότε η μεγάλη πορεία προς το Βουκουρέστι, το 80% πήγαινε για να υποστηρίξει το Τσαουσέσκου. Και πετάει στην ομιλία του μια ο Τσαουσέσκου, ο λαός είναι χαζός. Επειδή είχε κάποιο πρόβλημα κιόλας, καλά και φυσικά ήταν στο να πέσει, και ξαφνικά ενώ πήγαινε το 80% να τον υποστηρίξει, με τη στράφη εναντίον του. Ψάξτε το αυτό. Νεκτάρι, είσαι υπέρ του Τραμπ? Ακολουθεί φιλοαμερικάνικη πολιτική και με την πολιτική του όλα, ναι, είμαι υπέρ. Mm-hmm. Αλλά δεν το κάνω αυτό, εντάξει. Καλά, δεν ψηφίζουμε εμείς κι αλλιώς, κουβέντα κάνουμε. Okay. Και σήμερα ήδη οι 6 δήμαρχοι στη μεγαλύτερη δημοκρατική πολιτεία πήγανε με το μέρος του Τραμπ. Οι Αμερικάνοι παιδιά κοιτάνε το συμφέρον τους. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι όποιος και να είναι, δηλαδή γιατί κρατάει τον Bayat πρέσβη, ο οποίος είναι δημοκρατικός? Γιατί τον συμφέρει να κρατάει αυτόν σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Οι άλλοι κάνουν εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Ναι. Παιδιά, δεν είναι ότι είμαι υπέρ ή κατά του Τραμπ. Ο Biden αυτή τη στιγμή, ο Σόντερς, άμα ήταν, είχε πιθανότητα. Άστο με Μπέρν, θα ήμασταν μια χαρά τώρα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν είναι αυτός. Ναι. Τραλομπέρνη. Τώρα πάει, ρε παιδιά, όταν βγαίνει και γράφει ότι πέθανε 270 εκατομμύρια Αμερικάνοι από τον κορονοϊό και από τους πολέμους, φέτος, εντάξει, αυτός πώς θα διοικήσει δηλαδή ολόκληρη Αμερική? Τι να σου πω. Μπορείτε να μην το πείτε αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, θα διοικήσει ο Τραμπ. Τόσο άλλο, Τραμπ, η μόνη περίπτωση να χάσει τις εκλογές είναι να πει τους Αμερικάνους είστε βλάκες. Εντάξει, άμα το πει αυτό, δεν χρειάζεται να γίνει προεκλογική ομιλία. Εντάξει.
Λοιπόν, αν δεν γίνει κάτι πολύ απρόπτο, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτά, βγαίνει ο Τραμπ. Μετά με τον κορονοϊό συνεχίζεται αυτό που σας έχω πει, ότι κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πω από εδώ, γιατί έχω μάθει πάρα πολύ και off the record. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι πάμε καλά με τον κορονοϊό. Okay. Γιατί σας έχω πει ότι αυτή τη στιγμή ψάχνουμε τους 190.000 και άμα βγάλουμε τους 80.000, 270.000 τους ξένους δεν μπορούμε να τους βρούμε όλους. Άρα ψάχνουμε τους 190.000 Έλληνες που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό και όπως σας είπα το Φεβρουάριο φεύγει εντελώς. Ένα σημείο. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε. Λοιπόν, στην Κύπρο το ΑΠΟΕΛ είναι Έλληνες λέμε σου. Ο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ είπα. Ο. Ναι, αθλητικός ποδοσφαιρικός. Ο αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελληνικής Λευκοσίας. Είναι ομάδα της δεξιάς. Ναι, ναι. Η Ομόνια και η ΑΕΛ είναι ομάδες της αριστεράς. Ναι. Νομίζω ότι και ο Απόλλων Λεμεσού είναι ομάδα της αριστεράς, χωρίς να είμαι σίγουρος. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, τώρα, Καρπάτι Λεβίβ, που ρώτησε προηγουμένως ο φίλος, είναι στα σύνορα με την Πολωνία. Ναι, το ερώτημά μας είναι αν υπάρχει γενικότερα η Καρπάτι από τότε που είχε παίξει ο Πάο, γιατί εκεί στην Ουκρανία. Γενικά σε αυτές τις χώρες. Τώρα υποβιβάστηκε κάτι τέτοιο χωρίς να είναι σίγουρος. Για παρέμεινε προς το τέλος. Απλά αλλάξανε πολλά στο ουκρανικό ποδόσφαιρο μετά από την έκρηξη κατάσταση που υπήρχε με την Ρωσία κτλ. Ναι, το 2014. Ναι, αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αφού η Ντόνα της Χαρδιά δεν παίζει στο Σαχτάρ. Εντάξει, αυτό όλο που πιστεύω το ξέρετε. Ναι, το στάδιο ναι. Καταστράφηκε. Ναι. Ήταν στολίδι το στάδιο του Ντονέτσκ και έχει καταστραφεί. Η συγκεκριμένη ομάδα, όπως ξέρουμε, ιδρύθηκε το 12 και το κόλλος σημαίνει στάχη στα ουκρανικά. Α, μάλιστα. Τι σημαίνει? Και επίσης, στάχη. Στάχη. Ένα κοινό. Εμένα μου είπαν ότι σημαίνει κολοσσός. Είναι για το κολοσσός. Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, αυτό έγινε κάποιοι αγρότες. Αγρότες όντως ήταν, ναι. Και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Η σημαία της Ουκρανίας, όπως ξέρετε, έχει δύο χρώματα. Το κίτρινο συμβολίζει το στάχη, ναι. Και το θαλασσί είναι ο ποταμός Δνίπερος. Το πουκάμισο το θαλασσί. Δνίπερος, μάλιστα. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, για να κάνουμε, πώς το λένε, όχι τρίλιζα, τέλος πάντων, οφείλει να αποκλείσει τα 3B για να πάει στους ομίλους του Champions League. Το τρίτο ποιο είναι? Ήταν η Μπεσίκτας. Ορίστε. Το τρίτο? Μπέρκ. Α, το Μάρκους Μπέρκ, οκ. Ναι. Είναι έτσι και δεν είναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι εκεί. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Πάντως έχει κερδίσει την Μπεσίκτας, αλλά εκτός έδρας και νομίζω ότι είναι μεγάλη διοργάνωση. Με κόκκινο ναι. Και του Σάμπρι. Ναι. Και μετά αποκλείστηκε στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Καλά, ο συνήθως στα πέναλτι αποκλείεται. Καλά, και μετά πήγε ο Σάμπρι στην Μπενφίκα το Δεκέμβριο. Και ο Ντάφι, ο Μαχαιρίδης. Ναι, και νομίζω μάλιστα ο ΠΑΟΚ μόνο μια φορά έχει προκριθεί σε διαδικασία του πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρώπη. Ποια είναι αυτή? Πολύ παλιά πράγματα. Νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος. Ναι. Και επίσης η Κράσνοντάρ, η οποία έχει περάσει σίγουρα στους ομίλους του Europa League, η προϊστορία λέει ότι με ελληνική ομάδα έχει αποκλειστεί. Σωστά. Εσύ όμως τον έπαιξε μαζί, δεν τα πήγες καλά. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Με την Κράσνοντάρ. Ναι. Ναι, μιλάμε για Champions League. Mm-hmm. Και επίσης ότι απέκλεισε πορτογαλική ομάδα πέρυσι. Ποια? Είχε χάσει 0-1 εκτός έδρας και κέρδισε 3-2 μέσα στο Πόρτο. Ναι, ναι, το 0 είχε χάσει με ένα γκολ του Ολιβέιρα, θυμάμαι, και μετά είχε κερδίσει μέσα στην Πόρτο. Και μάλιστα με φάουλ κατευθείαν. Ναι. Και για όποιους δεν γνωρίζουν, ότι αν ο ΠΑΟΚ περνούσε στους ομίλους πέρυσι του Europa League, είχε κλείσει τον Ολιβέιρα. Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε ή όχι. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, αύριο εμάς τους μπασκετικούς υπάρχει κλήρωση Α1 γυναικών και κυπέλου ανδρών γυναικών. Θα βγει και η ημερομηνία για το κύπελο. Αύριο. Με το καλό. Ορίστε. Θα βγει και η ημερομηνία. Ημερομηνία θα έχουμε αύριο, δηλαδή, ή μόνο κλήρωση? Ναι, εντάξει. Αλλά λογικά θα πάνε. Πρώτα θα ξεκινήσουν οι ομάδες των Β. Δεν ξέρω με τι θα γίνει με τη Β' Εθνική, αν φέτος θα συμμετάσχει στο κύπελο, γιατί είναι πολλές ομάδες στη Β' Εθνική, στο μπάσκετ. Μπορεί να ξεκινήσει μόνο από την Α2. Και επίσης γυναικών Α1 που είναι ο ΠΑΟ και Α2 άρεσε, υπάρχει πάλι αύριο. Και θα περιμένουμε πότε θα γίνει. Πάρε σήμερα μια πρόβλεψη για την κλήρωση αύριο. Ωραία, στο μπάσκετ. Ότι όταν θα έρθει η ώρα στους 8 εκεί κάπου που παίζουν, θα είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Στο κύπελο μπάσκετ? Ναι. Καθόλου πίθανο. Και επίσης θέλω να δω στην Α2 πόσες ομάδες θα είναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 15 με 16. Δηλαδή παρότι ξεκινούσε με 18-2 επιπλέον,
τώρα μπορεί να βρεθούμε και με λιγότερες ομάδες από ό,τι ήταν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν και πόσοι θα προχωρήσουμε στη σεζόν, έτσι, γιατί μπορεί να έχουμε και τίποτα αποστήριξη. Να είσαι καλά, Νεκτάρη, γιατί περιμένει και ένας ακόμα πριν το break. Οπωσδήποτε, ναι. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Και εσύ, Νεκτάρη. Καλό μήνα για αύριο. Γεια σου, Νεκτάρη. Καλό μήνα, φιλιά στη Θέρμη. Θέρμη για το φάγαμε ναι, πακέτο. Ναι, ναι, στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για τον ΠΑΟΚ η κλήρωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι χειρότερο μπορούσε να του πέσει ήταν αυτό. Ναι, από τις τρεις ήταν η χειρότερη, αυτό είναι αλήθεια. Από τις τρεις είναι η χειρότερη ομάδα, ας πούμε. Τώρα για την δικιά μου την ομάδα που παίζει με μια ομάδα άγνωστη που δεν επιτρέπεται να αποκλειστείς. Δηλαδή αποκλειστείς θα γελάει ο κόσμος. Είναι Άρης Κόλος ή Κόλος Άρης, Νίκο? Άρης Κόλος. Οκ. Δεν επιτρέπεται να αποκλειστούμε. Δεν το συζητάω κανένα ομάδα. Θα φανεί αργότερα. Όλος ο καθρέφτης της Ευρώπης. Νίκο, γιατί είμαστε πάλι τη σκύλη στον γκολ? Γιατί πρέπει να το δουλέψεις γι' αυτό. Το δουλέψουμε. Θέλει δουλειά. Αυτά τα παιδιά που φέραμε φέτος δεν κάνουν άλλες δουλειές. Πρόσεξε, πρέπει να εκπαιδευτούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές για να, και να αποκτήσουν ρόλους, να μπουν σε ρόλους για να αρχίσουν να βγάζουν και αυτοματισμούς και συνδυασμούς για να μπορείς να έχεις και την τελική πάσα μέσα στην περιοχή. Γιατί έχεις πρόβλημα σε αυτό πάλι, φαίνεται. Θυμάσαι τι λέγαμε πέρυσι. Ο Ιντέγε κάνει και άλλες δουλειές. Ναι. Έτσι δεν λέγαμε. Έτσι λέγαμε. Και έκανε. Μπράβο. Γι' αυτό σε ρωτώ, αυτά τα παιδιά κάνουν άλλες δουλειές? Θα φανεί. Θα φανεί. Θα φανεί. Λοιπόν. Να μην κρατάω τη γραμμή, παιδιά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και εσάς, να είστε καλά. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Καλησπέρα. Μην βιάζετε, παιδιά, μην βιάζετε. Δεν γίνουν όλα κατευθείαν. Καινούριο παίξα κιόλα. Ορίστε. Bonsoir. Bonsoir. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Στον Γιώργο το είχα πει, ρεσί, ότι τα ρώσικα, α πούμε, στην γλώσσα του είναι το στάκι, είναι το στάρι. Τι λες. Και μάλλον. Και μάλιστα το είχα πει, α πούμε, ότι έχουν πώς είναι το προσωνύμιο, ας πούμε, του αγροτικού αστέρα, στα χιοφόροι είναι. Κάπως έτσι είναι και το και αυτό. Ήταν μια αθλητική ένωση, Κόλος λεγότανε, την οποία είχαν ιδρύσει κάποιες ενώσεις αγροτών εκεί πέρα στην περιοχή, στην Κοβαλίφκα. Ναι, στην Κοβαλίφκα. Τέλος πάντων, είναι Κοβαλίφκα, είναι χωριό. Είναι μια χωριό, περιοχή, η οποία χωριό είναι. Η Μηχανιώνα της Ουκρανίας, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο. Μα, νομίζω μεγαλύτερη είναι η Μηχανιώνα. Μεγαλύτερη, λες, η Μηχανιώνα, μάλιστα. Ναι. Γιατί η Μηχανιώνα έχει και 15.000 κόσμο. Ξέρω εγώ, αυτή άτομα γύρω. Πολλά έβαλες, αλλά εντάξει. Καλά, εντάξει. Ήθελα να πω, εγώ πάντως ήθελα την Εβραϊκή. Την Περσεβά. Την Περσεβά μέσα στην έδρα μας, γιατί αποκλείοντάς την πηγαίναμε σε δυνατούς, κατάλαβες. Είχε λογική, αλλά δεν σου έκανε. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα, δηλαδή με ένας μπάρο δυο τριγώνια. Παίρναμε δηλαδή, το καλό και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Παίρνα μία εσύ. Το μετά, αδερφέ, να πούμε, είναι λίγο δύσκολο, κομμάτι δύσκολο. Μετά τι έχει. Γιατί μετά θα μάθουμε αύριο τι. Μετά για να μπει σε ομίλους, φίλε, πρέπει να περάσει ομάδες. Και μετά και μετά. Σαν την Τζέλσι. Εσύ πα το πολύ μετά. Μετά το αγόρι μου είναι τα play-off. Όχι, μετά είναι ο τρίτος προγραμματικός και μετά είναι τα play-off. Κάτσε τώρα, περίμενε. Αυτός τώρα τι είναι, δεν δεύτερος προκριματικός γύρος. Γι' αυτό σου λέω, το μετά περίμενε. Να πάμε τρίτο προγραμματικό και μετά να πάμε και στα πλέον. Κατάλαβα. Τι κατάλαβα. Εκεί καθόμαστε και συζητάμε τότε. Απογοητεύτηκες. Τι απογοητεύτηκα, μόνο απογοητεύτηκα. Κάτσε ρε, περίμενε, εντάξει. Άμα δεις τις ομάδες που έχει, γιατί είμαστε στους αδύναμους. Ναι. Ποιες ομάδες θα παίξουμε και μετά κόντρα με άλλες ομάδες, δηλαδή πιο δυνατές. Άστο ρε φίλε, το συζητάμε. Είναι διαφορετικά φέτος με το ένα μάτς. Παιδιά, είναι ένα παιχνίδι. Όλα είναι διαφορετική γίνεται. Κατάσταση με το ένα μάτς. Όλα ή μάλλον μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι διαφορετικό. Έτσι, δεν είναι. Όχι μόνο μπορεί σχόλια. Να είναι. Το ίδιο και για τους αντιπάλους είναι. Φυσικά. Φυσικά. Μην καλείτε άλλο γιατί θα πάμε στο διάλειμμα σε λίγο. Δηλαδή, άμα πέσει να πούμε με καμιά, ξέρω εγώ, Everton. Ο Everton δεν βγήκε η Everton. Με καμιά. Η Wolves βγήκε. Με τη Μίλαν εγώ σου λέω. Με τη Μίλαν εγώ σου λέω μπορεί να πέσει. Οκ. Και με την Αταλάντα. Ποια μίλα. Για Αταλάντα που πήγε. Για Αταλάντα Champions League. Φεύγουν, αρέσει τι γίνεται. Τσαμπιολί. Η Αταλάντα να πούμε. Η Αταλάντα μια χαραμπάλα παίξανε φέτος.
Σε φίλε, η Αταλάντα έχει φτάσει σε ρεά σι. Έπεσε στην γάμα κατηγορία like me. Και πού είναι τώρα και πού είμαστε εμείς. Ναι φίλε, γιατί η Αταλάντα έβαλε ένα ποδοσφαιρικό project, της βγήκανε κάποια πράγματα, το πίστεψε και τελείωσε. Της βγήκαν τι. Άμα δεις το budget τους είναι μικρότερο και από του ΠΑΟΚ και από του Ολυμπιακού. Είναι η απόδειξη ότι δεν χρειάζονται λεφτά φίλε για να κάνεις ομάδα. Χρειάζονται σωστές επιλογές. Δεν θέλει κόπο ρε, θέλει τρόπο. Αυτό εννοείται. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τώρα χαζομάρες να πούμε και βδώσαμε και φάιραμε και κάναμε και ράναμε. Ο Ήλισιτς τον ήθελε κανένας δεν τον ήθελε. Πρώτος σκόρερ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι χρήματος, είναι ένα παιχνίδι επιλογών. Αδερφέ, οι επιλογές για να έρθουν σε ένα αυτές οι υπολογές συγκεκριμένες πρέπει κάτι να τους παρουσιάσεις. Σίγουρα. Αλλά δεν σημαίνει έτσι, ότι πρέπει να πας απαραίτητα σε ένα κριτή επιλογή. Τίποτα, για μένα φοβερή, πώς να το πω, φοβερή είναι η προσπάθεια που κάνει η διοίκηση γενικότερα στο Ρήσιο. Γιατί από εκεί ο άλλος θα καταλάβει να πούμε τι μέλη γενέστε. Μα εκεί περνάει τόσες ώρες μέσα στη μέρα. Κατάλαβες. Εννοείται αυτό. Εγώ που περνάω εδώ πέρα μέσα πρέπει να το έχω καθαρό αφήσω γιατί περνάω περισσότερες ώρες από ό,τι στο σπίτι μου. Έτσι ακριβώς. Στον καναπέ του σπιτιού μου δεν περνάω τόσες ώρες όσο περνάω εδώ. Εδώ πρέπει να είμαι φίλε καθαρός, να είμαι εντάξει, να μην πάω κανένα ξέρω εγώ να πούμε. Βάλε και τον επίλογο για να πάμε στο break. Ο επίλογος είναι μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες και μακάρι όλες οι ομάδες να μπουν στους ομίλους. Μπορούν να μπουν όλες οι ομάδες στους ομίλους. Μαζί σου. Όλες ρε φίλε. Μαζί σου. Όλες. Μηδενός εξαιρουμένης. Μαζί. Όλες να μπουν στους ομίλους και όλες να κάνουν πορεία. Γίνεται αυτό. Δύσκολο μεν. Πάει είδομε. Έφυγες. Να είσαι καλά. Φιλιά, λοιπόν, καλό απόγευμα. Ωραία, του Ταλέρ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ήταν ο Big Brother. Θέλω κομματάρα πάντως. Δεν παίζει όμως τώρα αυτό το καινούργιο παίζει. Το έχουν αλλάξει. Δεν το είναι η αλήθεια. Για το στέλνω. Αλλά στο σκάσιμο είναι πολύ δυνατό μετά από έρχεται. Δεν έχω δει καθόλου. Έχω δει μόνο λίγο αυτό το βίντεο που έπαιξες. Έχω δει λίγο δεξιά-αριστερά διάφορους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. Αλλά τίποτα άλλο. Δεν έχω εικόνα. Είδα λίγο ένα κομμάτι. Κάθε μέρα παίζει. Όχι, είναι νομίζω Δευτέρα μέχρι Πέμπτη που δείχνει πλάνα. Ναι. Από τη μέρα και την Παρασκευή είναι live 9 ώρα το βράδυ. Δηλαδή τώρα σήμερα, άμα τελειώσει 9 ώρα και πάω σπίτι, θα έχει Big Brother, ας πούμε ναι. Εδώ. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και Παρασκευή είναι live από το σπίτι. Ναι, ναι. Και την Κυριακή είναι το live που κάνουν κτλ. Και τι vibe έχει πάρει. Πήγανε προς τη σωστή κατεύθυνση για να κάνουν ένα πετυχημένο show. Δηλαδή. Μαζέψαν όλο τον κατημά. Έτσι πρέπει. Εντάξει, θέλει και λίγο. Μαζέψαν όλο τον κατημά. Να πάει εκεί πέρα. Δηλαδή βάλανε λεπτές, χοντρές, γκέι, κλαρίνα. Εντάξει, okay. Αυτό το πυργάκι, κάτι μου λέει το επιθετό του. Όχι πυργάκι, πώς λέγεται. Μα όχι πυργάκι. Πυργιώτης, πώς λέγεται. Είναι και ένας από ό,τι είδα δεξιά-αριστερά που έχει είναι... Και Σαλονικές. Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το. But we need your big brother. Η πόλη μας εκπροσωπείται. Είναι για τρανσιά πολύ δυνατή τώρα για τα καλά χρόνια. Πάρα πολύ καλό. Τρανσομπιτάρα δυνατή. Γυρίσαμε 20 χρόνια πίσω που το Μοσχοβίτη μας ήταν παιδί σχολείο. Δηλαδή τώρα εσείς 20χρονοι, 19χρονοι που το βλέπετε. Εντάξει, δεν αντιλαμβάνεστε τι είχαμε ζήσει. Θυμάμαι και πώς πεζότανε ρε φίλε. Δηλαδή ήταν μέσα στο σπίτι, okay, ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό, γιατί δεν είχαμε ξαναζήσει και reality. Ναι. Okay. Κάνε και τίποτα αποστολές και τέτοια, ή κάθονταν όλη την ώρα και ξύπνησε. Οι αποστολές νομίζω ήταν στο Wall, στο The Wall. Στο Big Brother ήταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Ναι. Okay. Πάμε να πάρουμε τους δύο φίλους και θα ασχοληθούμε μετά αναλυτικά με το Big Brother και το παλιό και το νέο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο και Νίκο. Έλα, καλησπέρα, Κλεωμένη. Τι γίνεται, Κλεώ. Ευτυχώς που ξύπνησα εγκαίρως και πήρα τηλέφωνο κατευθείαν. Γιατί τι έγινε. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο. Καλά έγινε, καλά έγινε. Εδώ είμαστε. Γι' αυτό είμαστε, για να παίρνετε. Κλεωμένη, ξύπνησε εγκαίρως τώρα, 7 η ώρα. Μπράβο, ρε φίλε. Δούλευες πριν. Κάπλωσα το μεσημέρι λίγο και. Αν και δεν θέλω να κοιμάμαι το μεσημέρι, καμιά φορά με σαλίζει ο ύπνος. Ωραία. Καλό αυτό. Λοιπόν.
Και άκουσα βέβαια και την κλήρωση. Βέβαια εγώ απογοητεύτηκα από την κλήρωση γιατί ήθελα τον Πανιόνιο της Αγγλίας. Ήθελα τον Πανιόνιο της Αγγλίας, την Τότεναμ. Αλλά η κλήρωση μας έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Μας έφερε αυτή την Καβαρίνκα, όπως λέγεται. Λοιπόν, Κόλος το Βαλίφκα. Καβαρίνκα, ναι. Καβαλίφκα. Κοβαλίφκα. Θα μάθουμε κοζάκικα τώρα. Είναι το πρώτο το όνομα. Κόλος. Κόλος. Κόλος λέγεται. Λοιπόν, αυτή τώρα την ομάδα Μοσχοβίτη, τώρα υπάρχει ένα δίλημα. Μετά τα 10 γκολ να κάνω fair play ή να σταματήσω εγώ στα 5. Εγώ πιστεύω πρέπει να βάλεις τα δεύτερα. Δηλαδή να βάλεις, ρε παιδί μου, εκεί πέρα πιτσιρίκια. Έτσι, μπακούζιδες, ναι. Μπακαλιάνιδες και εσύ να είσαι χαλαρός. Ωραία, και μετά στην επόμενη φάση να βάλεις όλο το. Ρε μην ανοίγεστε. Όλα τα εργαλεία. Ρε μην ανοίγεστε, βρε. Να δούμε τι θα κάνει ο Ένινγκ. Για τους φίλους που λένε για τα προβλήματα στο σκοράρισμα και τέτοια. Εγώ τα είπα, έχω να πω ότι, ναι, τι. Έχω να πω ότι άμα μια ομάδα στα φιλικά τη βλέπετε να κερδίζει με 5 και με 6 γκολ, κλάθεται στο πρωτάθλημα. Δίκιο έχει ο Έμπειρος Κλοβέντ. Βέβαια, αυτά είναι, μας τα έχει διδάξει αυτά εδώ και χρόνια το ποδόσφαιρο. Αλλά κάποιοι τα ξεχνάνε. Στη διασύνη τους κλεωμένοι, το... κατάλαβες, όλοι θεωρούν ότι είναι εύκολο. Ναι, αλλά ούτε πέρυσι σκόρες κλεωμένοι. Ναι, διασύνη τους. Μεγάλη διασύνη έχουν μερικοί, δεν ξέρουν τώρα. Εδώ εγώ έλεγα ότι θα πρέπει μια ομάδα να κρατάει ένα ρόστερ συγκεκριμένο και να κάνει μερικές προσθήκες. Γιατί όταν κάθε μεταγραφική περίοδο αλλάζεις 10 παίκτες και 20, υπάρχει δυσκολία στο να αφομοιωθούν οι παίκτες. Ναι. Αλλά όταν έρχεται το μεταγραφικό παιχνίδι, ναι. Δεν θα κάνουμε μεταγραφές, δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Όταν θα κάνεις 20 μεταγραφές θα πρέπει να περιμένεις κιόλας. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Και φυσικά αφού μπήκανε καινούργιοι παίχτες μέσα. Πώς θα γίνει. Ναι. Έτσι είναι το θέμα. Τώρα με την Μπενφίκα και το άλλο το ζευγάρι, η Μπενφίκα είναι πολύ δυνατή ομάδα, πολύ ποιοτική. Ναι. Να πω δύο κουβέντες και για το άλλο ζευγάρι. Πες. Κοίταξε, θεωρητικά η Μπενφίκα έχει το πλεονέκτημα. Η έδρα δεν υπάρχει στα παιχνίδια τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αφού γίνεται χωρίς κόσμο δεν υπάρχει πίεση όταν παίζεις. Τι πίεση να έχει τώρα μες στην Τούμπα η Μπενφίκα, αφού δεν υπάρχει κόσμο. Δεν μπαίνει ο γηπεδούχος όμως και δυναμικά όταν παίζεις στην έδρα του. Τι δυναμικά να μπεις τώρα, άμα έχεις τον Τζόλι μέσα, τι δυναμικά να μπεις. 3-0 δεν είχα την Μπενφίκα στο μισάωρο, την Μπενφίκα στο μισάωρο. Άλλο ορίστε. Τώρα η Μπενφίκα ήταν διαλυμένη, ούτε άμυνα δεν είχε, τίποτα παιδική χαρά ήταν. Σωστά. Ο Τζόλης, ο άλλος ο Λιμνιός, αυτοί εδώ πέρα τώρα τι παίχτες δεν είναι. Δεν κάνουν τώρα, ναι, σωστά, τι εννοείται. Αυτοί που λες Νίκο και Νίκο, οι παίχτες, άμα πάνε να κάνουν μια τρίπλα σε ένα φέρετρο, θα τους κάνει τάκλινο πεθαμένος από μέσα. Λες, ε. Λοιπόν, τώρα δεδομένο το έχω αυτό. Λοιπόν, αυτό τώρα τα παιχνίδια για την εθνική είναι επίσημα που θα γίνουν. Nations League. Επίσημα, αυτό, είναι επίσημα. Όχι, επίσημα κανονικά. Είναι αυτή η καινούργια η διοργάνωση. Αντί πρέπει να περάσει σαν πρώτος. Δεν έχω ιδέα, Κλεωμένη. Να... Δεν έχω ιδέα. Γιατί ακριβώς παίζει. Δεν είχα καταλάβει ότι πρόστιμη τι ακριβώς κάνει αυτή η διοργάνωση. Είναι το καλεντάρι που θα έχεις για φιλικά. Αντίστοιχα, έχει γίνει ένα Nations League και παίζει τέλος πάντων μια διαδικασία. Είναι οι ομάδες που είναι στην πρώτη δυναμικότητα. Ολλανδίες, Γερμανίες και τέτοια. Εμείς είμαστε πιο κάτω. Δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει. Και τι πρέπει να κάνεις. Αυτές είναι μεγάλες δυνάμεις στο ποδόσφαιρο. Τώρα έτσι όπως είμαστε εμείς, ποια Γερμανία και ποια Ολλανδία. Εδώ πέρα με το ζόρι που στεκόμαστε στα νησιά Φερόες απέναντι. Λοιπόν, δεν είδες τώρα τι έγινε με το Λιχτενστάιν. Τι έγινε δεν είδες, με το Λιχτενστάιν. Ο αμυντικός αυτός που παίζει στην Ιταλία, ο Τενεκές, ο αμυντικός. Που πήγε να τρομάξει τον επιθετικό του Λιχτενστάιν. Το που τον έκανε. Δεν είδα, όχι. Που δεν τον πλάκωσαν στις φαλιάρες αυτόν τον παίκτη. Παίρνει τόσα εκατομμύρια, ντρέπεται λίγο. Ο κύριος Μανολάς. Ο κύριος Μανολάς πήγε να φτιάξει, να τρομάξει τον επιθετικό του Λιχτενστάιν που έβγαινε μπροστά. Κλεμμένη... Λες και παίζει στην Αλάνα. Βάλε τον επίλογο γιατί έχουμε άλλους δύο. Α, ναι, ναι, sorry για τους επόμενους. Λοιπόν, αυτά είναι οι γενικές γραμμές. Εγώ τα βλέπω αντικειμενικά τα πράγματα, δεν πετάμε στα σύννεφα. Έτσι. Και να μου πεις Νίκο λίγο άμα μετά το με ποιο ζευγάρι μετά παίζει ο Άρης, δεν ξέρει. Θα το μάθουμε αύριο αυτό, αύριο θα το μάθουμε. Ελπίζω να είναι ο Πανιόνιος της Αγγλίας το επόμενο. Μάλιστα. Ωραία. Γεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Κλεωμένη. Λοιπόν, επειδή είστε πολύ όσο πιο σύντομα γίνεται παιδιά ο καθένας, καλησπέρα στον επόμενο. Με τα σίγα της Καλαμάτας. Με τα σίγα της Καλαμάτας.
Με τη Δόξα Βουρβουρού. Έλα, γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται? Καλά είστε? Με την Αστραπίνη Κομιδινού. Ορίστε. Σαλβαδόρε Σκυλάτη, έλεγε με το Στέριο, έλεγε μια μπεμφίκα, μια μπεσίκτα, μια μπεμφίκα. Εντάξει, αυτό το δεδομένο ρε παιδιά τώρα. Το μελετούσατε δηλαδή. Ναι, ρε, να το λέει, ήμασταν σίγουροι ότι θα παίξει με τη μπεμφίκα. Ήμασταν σίγουροι. Εσύ Νίκο έλειπε στα όρη και στα βουνά. Πέρα πάνω στι Αυστριακέ Άλπε. Και μετά στι Άλπε και τα παιδιά τα λέγανε. Σαν να μπερδευόμαστε, να ξαναλέγαμε. Τέλο πάντων, τι να πει τώρα. Κοίτα, προσπαθώ να πάρω κουράγιο. Προσπαθώ. Αλλά δεν μου βγαίνει. Θα σου πω αυτό που λέω για όλους. Είναι ένα παιχνίδι. Ναι, εννοείται αυτό, ρε φιλέ. Εννοείται. Δεν ξέρεις πώς θα κάτσει τώρα το μάτς. Και για το μπάκι. Και με την Μπενφίκα άλλα περιμέναμε και το μάτς ήταν 3-0-30. Μπορεί να κάτσει να ξεκινήσει το μάτς, να κάτσει μια κέντα, να αποβληθεί ένα στόπερ της Μπενφίκα, να αλλάξει όλο το πράγμα. Όχι, ρε, μπορεί να κάνεις μια ματσάρα, ρε. Να σου βγαίνουν όλα. Να σου βγαίνουν όλα, ναι, οκ. Η ομάδα μας είναι ομάδα UEFA. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας που νομίζει ότι αυτή η ομάδα είναι ομάδα Champions League. Άλλες χρονιές μπορεί να είχαμε. Να σου πω λίγο κάτι σε αυτό. Ποιο είναι η μοναδική μου ένσταση? Και εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το ρόστερ του τώρα, από Μπενφίκα και ομάδες επίπεδου play-off Champions League έχει απόσταση. Ωστόσο, τα προκριματικά είναι τέτοια που έχεις δει πολλές ομάδες που δεν είναι για αυτό το επίπεδο να μπαίνουν στους ομίλους. Κατάλαβες? Δηλαδή, έχουμε δει στο παρελθόν διάφορες ομάδες που τους κάφησε η συγκυρία, η τύχη, ο αντίπαλος που βρήκαν εκείνη την εποχή και πέρασαν στους ομίλους. Οπότε λοιπόν, έτσι όπως είναι φέτος, με το μονό παιχνίδι και μετά το διπλό, τι να σου πω, μπορεί και να το καταφέρεις. Okay. Το δύσκολο σκαλοπάτι είναι τώρα, παιδιά. Ναι, έτσι. Το θέμα φέτος είναι, παιδιά, να μπουν όλες οι ελληνικές ομάδες σε ομίλους. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι σε ομίλους, το γύρω πάλι ό,τι και να γίνει. Ωραία, σημαντικό. Παιδιά, δεν είναι στο χέρι μας. Να σωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο ευρωπαϊκά, γιατί φτάσαμε στο σημείο 0 πλέον. Δεν είμαστε για παραπάνω τώρα, μην τρελαινόμαστε. Πρέπει να μάθουμε να γίνουμε όμως πάλι, τι να κάνουμε. Εντάξει, μακάρι να γίνουμε, αλλά δεν είμαστε για παραπάνω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω κάτι. Έχεις μια κόντρα με μια ομάδα εντός Ελλάδος? Έχετε, εννοείται θα την έχεις. Εντάξει, στην Ευρώπη πρέπει να πάνε όλοι καλά. Εντάξει, για τώρα το λέτε αυτό εσείς για τέτοιο. Τι αγγελικούλα, μωρέ Νίκο, δηλαδή τι ψέματα, δεν τι θες, να πηγαίνει μόνο ο ΠΑΟΚ και όλοι να καταποδίζονται. Δηλαδή, Νίκο, θα κάτσε να δεις το ΠΑΟΚ Μπενφίκα 15 Σεπτεμβρίου 2016. Δεν σου είπα θα πανηγυρίζω. Και μόλις θα βάλει τον κόλλο του όλοι θα πεις ναι ρε ΠΑΟΚ. Δεν σου είπα θα πετάξω τώρα από άντερ τζολάρα και τα λοιπά. Αν περάσει πέρασε όμως, μπράβο. Και μόλις κάθεσαι με τον άλλο του Λάζαρ θα πανηγυρίζει τα κόλλο που θα τρώει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό σου λέω τώρα. Περάσουμε όλοι τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή να σου έρθει τώρα η Κόλλος Κοβαλίδικα εδώ πέρα, σου κάνει κανένα 0-1, ξέρω εγώ, με κανέναν Σγκρίνιαρτσουκ εκεί πέρα και δεν θα γελάμε. Εσύ που θα το βλέπουμε το μάτι και θα λέμε ατόφαγε. Ρε, και εγώ άσε θα τώρα γελάσω με αποκλείσει την Μπενφίκα, οκ, okay, αλλά α περάσουμε όλοι τώρα. Εντάξει, τώρα. Δεν είναι θετική η κουμπί. Για παραπάνω περίμενα παιδιά και μισή ώρα με τα διαλύματα δεν με έβαλε. Ναι. Η κοπέλα δεν με προώθησε. Ναι, η κοπέλα. Και δεν έχει μια κοπέλα εκεί στο. Έχουμε, εδώ είναι. Ναι, έχουμε, λέει, μόνο μία. Συνήθως με μία μιλάω. Τώρα παιδιά που εκεί πέρα τα είπαμε, άμα τυχόν μας κάτσει καλός είναι πολύ δύσκολο. Αυτοί κάνουν, έχουν παιδιά, έχουν 375 εκατομμύρια μπάτζετ. Ναι, είναι σε φάση αλλαγών γιατί χάσανε μέσα από τα χέρια του το πρωτάθλημα πέρσι, έτσι όπως έγινε το σκηνικό με τον κορονοϊό. Γιατί όντως με τον κορονοϊό κάνανε καμιά 7-8 ισοπαλίες, κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ μπροστά. Και το χάσανε. Γύρισε ο Ζέσους. Γενικά είναι στην αγορά και παίρνουν επέκταση με 15, 20, 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι επειδή είναι σε φάση αλλαγών, μπορεί να το εκμεταλλευτεί σε ένα παιχνίδι. Να τους λείπει συνοχή, να τους λείπει, ξέρω εγώ. Αλλά έχουν και πολλούς παλιούς τραφείλε. Εμένα αυτό με ξενέρωσε. Εγώ νόμιζα ότι πολλοί από αυτοί έχουν φύγει. Είναι όλοι εκεί. Εγώ πιστεύω η Μπενφίκα, αν την περάσει και πίσω του μήλου, πιστεύω αν δεν θα πάρει 16 παιδιά. Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά. Θα πάει τρίτη και τι έχει δύο μεγαλύτερα πιο πάνω. Ναι, ναι. Τι να σου πω, οι παίκτες που έχει, ας πούμε, ο Βλαχοδήμος, ο Ντίας, ο Γκριμάλντο, ο Πίτσι, ο Σεφέροβιτς. Δεν τον πήρε, όχι. Δεν τον πήρε, χάλασε. Χάλασε. Είναι παίκτες που είναι και στην ομάδα χρόνια. Δεν είναι ότι. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι αυτοί έχουν φύγει. Και όμως είναι εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Συν τις προσθήκες που κάνανε. Εχτάρε, δεν είναι. Είναι τραυματίας τώρα, δεν ξέρω μέχρι πότε. Πήραν πάνω σε αυτή την αριστερό μπακ. Πήραν ένα ταβάρο νομίζω. Πολύ καλό. Ναι. Να το ξέρω αυτό. Ναι, ναι. Και κάνουν αυτοί μέχρι τώρα 60. Και έναν Everton πήραν, έναν Βραζιλιάνο. Που είναι πιο πολύ από τον μπάτι μας. Ναι, ρε. Και οι κινήσεις που έχουν κάνει όλες είναι εκεί. Είναι 15-20 εκατομμύρια ευρώ. Τέτοιες μεταγραφές είναι. Όταν άρχισαν παιδιά και είπαν μας χρωστάει κάτι η τύχη, εγώ που δεν τα πιστεύω στην τύχη και σε αυτά. Πάνω από όλη την ικανότητα της μιας ομάδας και μετά πάνε όλα τα άλλα. Τύχη θα είναι να βάζει γκολ παρά να καθυστερήσεις ή ισοφαρίσεις ή κερδίσεις. Τώρα στις κληρώσεις δυστυχώς
και ο Κωστής τώρα και το πρωί. Και ο κόσμος που έπαιρνε δεν το ήξερε. Μπενφίκα λέγανε οι 8. Ναι, ναι, τι, εννοείται. Τι να πει τώρα. Να σου πω λίγο κάτι. Επειδή γενικότερα το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ο σύλλογος, ρε παιδί μου, διέπεται από μια έτσι, περίεργη, ρε παιδί μου, μια ανομαλία, να το δεν πω έτσι. Δεν το έχω εγώ τυχαίο, δεν το έχω περίεργο και τυχαίο. Ούτε κι εγώ. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε κι εγώ. Όπως επίσης, επειδή πάω και είσαι, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν φέτος που τα γήπεδα είναι κλειστά, πετύχεις ένα τόσο μεγάλο στόχο του να βρεθείς στους ομίλους του Champions League. Εντάξει. Για να δείξω την Τούμπα. Ναι. Άντε να δούμε. Δεν έχω τυχαίο τώρα, θα μην σκληρώσεις. Τι να σου πω. Τώρα μακάρι να πέσει. Για να πάρεις πρωτάθλημα έπρεπε να τους κερδίσεις όλους. Να είσαι αίτητος. Για να πάρεις Κύπρο πρέπει να πηγαίνεις να παίζεις. Έπαιξες δύο φορές την έδρα του αντιπάλου. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτή είναι η κατάσταση. Την έχουμε συνηθίσει. Τουλάχιστον παίζεις την Τούμπα. Καλώ ρε παιδιά, τα λέμε. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλώ τα παιδιά, καλησπέρα. Α, Θανάση. Τι κάνετε. Όλε οι ελληνικέ ομάδε θα περάσουν, μα είπε πριν από λίγο. Ζεσταθήκατε. Ζεσταθήκαμε. Ζεσταθήκατε. Τώρα που γύρισανε. Αρκετά. Τι λέει εκεί η Ευρώπη, πώς θα είδε τα πράγματα. Ωραία είναι η Ευρώπη. Ωραία. Αχ, Ευρώπη, εσύ μας μάγανε. Ωραία κόλλος. Ωραία. Πολύ ωραία. Και ξαφνικά γίναμε viral με αυτό το, με την αντίπαλό μας. Κόλλος Κοβαλίφκα. Έχουμε... Μίλησα σήμερα με τον υπεύθυνο τύπο τους. Έλα ρε φίλε. Το Στάνισλαφ. Τρομερά. Δεν δίνουν. Ο Στάνισλαβ Ερέμιν. Δεν δίνουν δήλωση μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Είναι πασχετικός ψάρος σας κατευθείαν. Στάνισλαβ Ερέμιν. Πόπο. Ερέμιν, ρε φίλε, προπονητάρα, ε. Ζή. Άραγε. Στάνισλαβ. Λοιπόν, γίναμε viral με αυτή την ομάδα. Εύχομαι να μην γίνουμε viral στις 18 του μηνός. Όχι. Γιατί. Τα έκανε κόλλο. Λοιπόν, κόλλος γίναμε. Αυτή η κλήρωση έχει δύο άκρα. Ναι. Ξέρεις, το viral της κακιάς μέρας. Ναι. Το οποίο θα ταρακουνήσει πολύ άσχημα το σύλλογο. Ναι. Ενώ το άλλο, αν με τον Πανιόνιο της Αγγλίας, αν πέφταμε, θα ήταν διαφορετικά τα δεν μπορώ εγώ όμως να σκέφτομαι πώς θα αντιμετωπίσω ένα αποκλειστό, ρε Θανάση. Θα πάω και θα προσπαθήσω να περάσω. Όχι. Και στις δυο τις περιπτώσεις. Να σου πω κάτι, άμα αποκλειστείς από την Κόλλος Κοβαλίφκα, καλά να πας και να την ακούσεις. Τι θα κάνουμε τώρα. Πέρσι γιατί δεν είναι καλά να πάθουμε και να την ακούσουμε. Γιατί έτσι όπως πήγε με τη Μόλντε, αχ, οκ, ναι, φτάσαμε κοντά, αλλά εντάξει, ναι. Επιστρέφουμε και τέτοια. Λίγοι φωνάξαμε ότι ήταν αποτυχία. Η πρόκριση με τη Μόλντε χάθηκε εκεί, δεν χάθηκε εδώ. Πάμε παρακάτω. Καλά, έτσι λες εσύ. Έτσι. Το που έφτασε το παιχνίδι έτσι. Εδώ, δεν χάθηκε εδώ. 3-3-0 έχασε εκεί πέρα, θυμήθηκε ο άλλος να παίξει 4-3-3 και δεν έφυγε για αυτός κιόλας. Εντάξει, τεχνικός διευθυντής έφυγε. Ναι, γιατί ήταν το 4-3-3, γι' αυτό χάσαμε. Δεν ήταν ο σμούτη ερωτηματοφύλακα έδωσε λάθος πάσα έξω από τη μεγάλη. Θανάση, μπήκανε και παίξανε πρώτη φορά μια άλλη διάταξη, ένα άλλο σύστημα που δεν το είχαν δουλέψει καθόλου στην προπόνηση. Γι' αυτό δώσανε λάθος πάσα, επειδή ήταν το σύστημα λάθος. Καλά, Νίκο μου. Ναι, Θανάση μου. Ναι, Θανάση. Δεν θα διαφωνήσουμε. Τα δέα έχει τη γνώμη του. Δημοκρατία μα είπαν ότι έχουν. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ελπίζω να μην γίνει λάθος, να πάρουν όλα καλά. Αλλιώς θα γίνει κόλλος. Κοβαλίφκα. Θανάση, εδώ συνάδελφος πριν είπε ότι θέλει να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες και πρέπει να μπουν στους ομίλους και δεν συμμαζεύεται. Θα το βλέπεις και εσύ έτσι το ΠΑΟΚ Μπενφίκα την. Έχω την εντύπωση ότι δεν ακούς λίμπερο, κύριε Μοσχοβίτη. Έχεις αναφερθεί και εσύ, συγγνώμη, άμα έχει γίνει. Έχω αναφερθεί πολλάκις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και εσύ είσαι αυτή τη άποψη. Ναι, φυσικά. Ότι ρε, με συγκινείτε, ρε, μπράβο. Σατανάδες. Ναι, με συγκινείτε. Σατανάδες. Άκουσε να δεις, να μαθαίνεις, κύριε Μοσκοβίτη. Παρακαλώ. Εσείς οι του ΠΑΟΚ έχετε πάντα... Νεόπλουτοι, ρε, γι' αυτό. Λαθασμένες από αυτούς. Ναι. Λοιπόν, όταν και οι πέντε θα είναι και θα δίνουν αγώνες ευρωπαϊκοί, άρα και οι πέντε θα αναγκαστούν να ενισχυθούν λίγο ακόμα κάπου εκεί στα τέλη του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Άρα και οι πέντε θα γίνουν ακόμα καλύτερες ομάδες. Άρα και οι πέντε δεν θα έχουν δικαιολογίες. Α, εγώ έπαιζα Ευρώπη. Α, αυτός ήταν ξεκούραστος. Α, αυτός δεν ήταν ξεκούραστος. Και εφόσον θα υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιχνίδια πρωταθλήματος και παιχνίδια κυπέλου, εκεί να δείτε ότι θα χρειαστεί, κύριε Παπαδόπουλο, και ο κύριος Εγκέρκης, ο κύριος Μαρχαρίδης, ο κύριος Κατσιπερπερίδης, όλοι θα χρειαστούν, όπως γίνεται στα προηγμένα πρωταθλήματα. Θα χάσουμε και καμιά κομπή παραπάνω, Νίκο.
Αγαπητή μου, λοιπόν, τότε που θα είναι σφιχτή η, ξέρετε, η Ουκρανία, ναι, το ναι. όνομα της Ουκρανίας, ναι, όταν θα είναι σφιχτή για όλους, τότε να δούμε όλοι τι δουλειά κάνανε, τι έχουν από πίσω, οι πρώτοι, οι δεύτεροι που παίζουν και κάνουν. Θανάση, βάλε τον επίλογο, γιατί ναι. έχετε άλλους τρεις, μην καλείτε άλλο, τρεις Μπράβο. Είναι, θα βγουν λίγο σύντομα είναι, καθένας για να κλείσουμε. Είναι καλό. Λοιπόν, πώς το λένε? Ναι, Αριβεντέρτσι Ρώμα. Λευτεριά στον κλεωμένη. Λευτεριά στον κλεωμένη, μπράβο. Το είπε σήμερα. Είμαι ρεαλιστής, το είπε. Κλεωμένη θρησκεία. Τέλος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Τα δέοντά μου, τα φιλιά, Δανάσαρε. Λοιπόν, είστε τρεις, μην καλείτε άλλο. Άντρε, βγείτε να μας πείτε όλοι πόσο θα χαρείτε με στην Αργεντινή με περάσει ο Πάκο. Μπορεί ο καθένας, παιδιά, μην πλατιάζει για να κλείσουμε. Ναι, δεν περίμενε. Είστε δύο, λοιπόν. Ναι. Καλησπέρα. Έλα. Έλα. Ένα λεπτό λίγο. Πες και εσύ ότι άμα πάω και δεις την Πεφίκα θα χαρείς. Δηλαδή να ασκήσω τα ρούχα μου εδώ πέρα. Εγώ θέλω να προκριθεί να περάσει την Πεφίκα. Απλά δεν θέλω να πάει στους ομίλους Champions League. Okay. Αυτό okay. δεν εγώ το θέλω. Ναι, okay. Εντάξει, Παντελώνα. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Για θα μας τα κάνουν ζέπελ. Θέλω να πέσει. Γιατί για μένα, εγώ σαν Έλληνας το κοιτάω, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Γιατί με τις ομάδες του Europa μπορεί να πάρει περισσότερους βαθμούς από ό,τι μπορεί να πάρει, να πούμε, τις Σωστό ομάδες της Champions League. Σωστό και αυτό, ναι, έχει δίκιο. Εγώ θέλω όσους περισσότερους βαθμούς να μαζέψει, ναι. ακόμα και ο Γαύρος, το ίδιο. Μην κάνει 0-0. Για τον Γαύρο το ίδιο. Έχω συγκινηθεί. Μπορεί να μπει στους ομίλους και να προχωρήσουν στους ομίλους. Ας προχωρήσουν, ας φτάσουν στους 8, ρε. Ας φτάσουν στους 4, ρε φίλε. Τον τελικό. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, ναι. δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Εγώ θέλω να ανέβει, όχι για το οικονομικό. Το οικονομικό ούτε σε ένα Μοσχοβίτη ενδιαφέρει, ούτε εμένα, ούτε τον Ιβάν ενδιαφέρει και τον Καρυπίδη και τον κάθε Ιβάν και Καρυπίδη. Έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είμαστε σαν εθνικό ποδόσφαιρο, έτσι, να μπορέσουμε να ανεβούμε κατηγορία, παιδιά. Γιατί από τότε που βγήκε ο Άρης και η ΑΕΚ και πέσα στις κατηγορίες αυτές, οι άλλοι που ήρθαν να τους αντικαταστήσουν, να μην πω τι τα κάνανε. Αλήθεια. Και άμα τους ακούσεις, τους ρεπόρτερς τους, θα λες που πήγαν. Προπαντός, άμα ακούσεις, ας πούμε, τον παλιό παίχτη του Άρη που είναι στην Τρίπολη και είναι στην Έρα Σπορ, να πούμε, ανταποκριτής της, θα νομίσεις ότι έχει φτάσει να πούμε τελικό Europa League η Τρυπολιτσά, να πούμε. Ναι, ναι. Πολύ καλές πορείες έχετε, πολύ καλές, τρελαθούμε εντελώς, ρε φίλε. Δηλαδή κάποια στιγμή θέλω να πηδήξω να πω από το αυτοκίνητο, να βγω έξω από το παράθυρο και να φωνάζω. Έφυγες για να πάω στο τελευταίο. Γεια. Φιλιά, γεια. Τελευταίος, ναι. Έλα, καλησπέρα παιδιά. Χαίρετε, χαίρετε. Για τον Άρη να πω, εγώ αυτή την ομάδα ήθελα και μια χαρά να πούμε. Πολύ καλά μας έκατσε. Εγώ είμαι του σκεπτικού ότι βαδίζουμε στα σίγουρα. Δηλαδή έχεις μια εύκολη ομάδα υποτίθεται. Σε σχέση με άλλες, την έχεις μεν χωρίς κόσμο, αλλά στο γήπεδό σου, έτσι. Θέλω άλλες δύο τέτοιες για να μπω στους ομίλους. Μπορώ, δεν θέλω μεγάλο όνομα. Ούτε τότε να θέλω ούτε τίποτα. Να λέω ότι και αποκλείστηκα από την τότε. Όχι, θέλω να περάσω, ρε φίλε. Χωριά, να πάμε στους ομίλους. Ακριβώς. Βαδίζω πρώτα με το σίγουρο που λέμε. Δηλαδή, ακόμα και με τη Χάπο, αν τυχαία να με εντός έδρας που αν την περνούσες μετά. Ίσως χειρούς. Είναι... Έχει και εμπειρία τελευταία χρόνια, καλή ομάδα είναι. Καλή είναι, 50-50 τουλάχιστον, ναι. και χωρίς κόσμο, έτσι. Ναι. Τώρα, αν αποκλειστείς από αυτούς, τι να πω, όπως είπες και εσύ, Παπαδόπουλε, καλά να πάθεις. Αυτό ακριβώς. Δεν το πιστεύω όμως, ξέρεις γιατί, και σε σχέση και με πέρσι. Έχεις Γερμανό προπονητή και έχεις και Χαριστέα, δηλαδή, πιστεύω, ήδη ο Χαριστέας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν ξέρω. Το έκανε, το έβαλε στο Twitter, το είδα. Ναι. Ακριβώς. Στη θεωρία να λέει. Ναι, αυτό. Αέρα. Και μιλά ένα μπάλα. Για την ομάδα. Βεβαίως. Επειδή ας πούμε βλέπω, ακούω προβληματισμένους αρκετά για την κάποιους δικούς μας για μπροστά, για την επίθεση και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα ο Λόπες έχει παίξει 30 λεπτά και 45, έτσι. Ναι, ναι. Και η ομάδα, πιστεύω, γενικά όλες οι ομάδες, το μέσο επιθετικό, είναι με το χρόνο του. Φυσικά και το πιο δύσκολο είναι. Ξεκινάς από πίσω και μεσοαμυντικά ο Άρης μου βγάζει μια ασφάλεια, ειδικά στο μάτι με τη Σάλ και ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος εγώ, που δεν μας βγάλαν φάση οι Γερμανοί. Και έχεις, ας πούμε, πρεσάρεις καλά, πρεσάρεις καλά, εμένα δηλαδή αυτό το pressing ο Άρης το έκανε πολύ καλά με τη Σάλ και με τη Λάρισα. Μπροστά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι ο Άρης έχει κάτι πολύ ποιοτικό. Αλλά
πρέπει θέλει να. Χρόνο του. Πρέπει, θέλει το χρόνο του. Έχει, ρε. Θέλει το χρόνο του για να μπει σε μια τάξη. Ακριβώς. Ναι, είναι να το πω. Χωρίς τώρα παρεξηγείς καλοπροαιρετά, είναι λίγο άναρχος. Ναι, ναι. Θέλει να μπει όλο αυτό σε ένα καλούπι, ρε παιδί μου. Ναι, έχει ακόμα. Ναι, έχει κάνει δύο εβδομάδες προετοιμασία και έχει άλλες δύο εβδομάδες για να ξεκινήσει. Ναι, ναι. Πιστεύω βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Μακάρι, μακάρι, εννοείται. Αυτό. Έγινε, παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Αυτό ήταν. Πολύ ωραία, πήγαμε και σήμερα. Τον Νίκο, ρε, τι μας είπε την Αγγελικούλα, ρε. Ναι, Αγγελικούλα. Ναι, εντάξει. Σου είπα αυτό που είπε ο άλλος. Δεν θέλω να μπει στο μιλίο Champions League, θα μου πάρει τα αυτιά, δηλαδή. Πραγματικά, ναι. Όχι εσύ, εντάξει, οκ. Άλλοι. Αλλά ναι, όλοι μακάρι να μπουν όλοι στο μιλίο, φίλε. Γιατί το ποδόσφαιρο το ελληνικό πάει κατά διάολου στην Ευρώπη. Τι είναι Αγγελικούλα, Μαρνίκο, τι θε δηλαδή, να πηγαίνει μόνο πάω καλά και όλοι να πηγαίνουν κατά διάολου. Δεν βλέπει τι θα βγάζουμε στο τέλο, ρε. Δεν με νοιάζει, ρε. Τι δεν σε νοιάζει, ρε. Πρώτο θέλω να πηγαίνει πρώτο προβληματικό. Θέλω να παίρνω τα λεφτά εγώ. Αν και τα λεφτά είναι το θέμα. Τι να κάνει εγώ. Τι ναι, ρε. Τι να σε κάνω. Ο άλλο 20 χρόνια έτσι έκανε λεφτά. Τι να κάνω. Θέλω να το κάνω. Από το πρώτο προβληματικό θε να μπαίνει. Ναι. Όχι, ρε. Να πει κατευθείαν στου ομίλου, ρε. Δεν με νοιάζει. Τι δεν σε νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Πήγα τα μυαλά σου, ρε. Είμαι τίμιο τουλάχιστον. Εγώ το λέω. Δεν λέω α, να περάσει την Πενφύκα, αλλά να μπει στου ομίλου. Άντε, βρε. Δεν θε κανέναν άλλο στου ομίλου. Δηλαδή μου τον πάω. Ναι, να πάρω τα λεφτά αυτό. Θε να με αναγκάζει να μιλάω και να φεύγω στα γονίδια στο μικρόφωνο. Θα κάτσει δηλαδή αυτή τη στιγμή να φωνάζω. Μην αγχώνε. Πεταμένη. Νίκο. 15 Σεπτεμβρίου, φίλε, θα βάλω κάποιον να έχει ένα βίντεο πάνω σου. Μόλις βάλει γκολ, ξέρω εγώ, ο Πέλκας. Ωραία, να σφίγγεις τη γροθιά σου. Νίκο, δεν σου είπα θα σηκωθώ να πανηγυρίσω. Άσε, Νίκο, τώρα. Εντάξει. Για να αρχίσει μετά και να πει εδώ πέρα, αχ, καλέ, ο Πάοκ, τι καλός που ήταν με την Πεφίκα και μπράβο και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άκουσε με λίγο. Άλλο το κομμάτι της έκθρας και της αντιπαλότητας και άλλο το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Εντάξει, εδώ μιλάμε και για μπάλα, δεν μιλάμε μόνο για το άλλο το κομμάτι. Το άουα. Νίκο, αν μιλάμε μόνο για μπάλα, όμως, φίλε, θα πρέπει να τη σταματήσουμε την εκπομπή. Επειδή δεν μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο για μπάλα, για να μας ακούνε και κάποιοι. Εντάξει, πηγαίνουμε και στα άλλα. Αυτό σου λέω. Δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με το παιχνίδι. Μην το παίρνει η Αγγελικούλα τώρα βράδυ. Θέλω σήμερα το βράδυ που θα πας πίνακα να δεις λίγο μεγάλο αδελφό. Μπορεί να δω, αν προλάβω θα πάω λίγο να δω. Θέλω λίγο να ασχοληθεί. Γιατί έχει ψωμί το οποίο θα εκτιμήσει και αύριο θα έρθουμε 6,5 ώρα εδώ πέρα. Γιατί τελείωσε η τουρνέ του Παπαδόπουλου για την ώρα. Προκειμένου να σχολιάσουμε λίγο το μεγάλο αδελφό, τι καινούργιο έχουμε στο. Πάει πολύ καλά, λέει από νούμερα, ε. Ναι, πήγε πάει, καλά. Ναι. 2 εκατομμύρια λέει ήταν την πρεμιέρα. Ελά, μεγάλα Ελλάδα. Είναι ο δεύτερος Αντρέας της Ελλάδας μετά τον Παπαδρέα. Την ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακολουθεί το ΠΑΟΚ 24. Έτσι. Ο σχολιασμός για την Μπενφίκα, ναι, εδώ πέρα με το Στέργιο Νίκο, εμείς τα λέγαμε. Ναι, ναι, και τα λοιπά. Α, η Μπενφίκα τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό. Ειδήσεις για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που περιμένουμε πράγματα. Πολύ ενδιαφέροντα μαθαίνω. Όχι, εβδομάδα φιλικά. Συχνά φιλικά. Φιλικά, άντε, φτάνει. Με ποιον. Από το Μάρτιο έχουν να παίξουν. Τον Άρη. Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό και άξι προ. Ο Άρης αφήξει, λέει, έχω τσάλμερ ο ένα, ο άλλο όμω. Πώ το βλέπει τον Άρη, φίλε. Ανακοίνωσε κανέναν. Πώ το βλέπει τον Άρη. Θα ξεκινήσει καλά. Το θέμα πώς θα πάει, πώς θα τελειώσει. Θα πάει στην πορεία. Ωραία. Αλλά σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει κάποτε. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Τα λέμε και πάλι αύριο. Μην πάτε πουθενά. Πάει 24. Μένετε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4.